κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Η κυβέρνηση αυτή, που, στην οποία συμφώνησε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα το 2011. Όταν ήταν στην κυβέρνηση το Σοσιαλιστικό Κόμμα, συμφώνησε να αλλάξει το Σύνταγμα, να τροποποιηθεί το άρθρο 135 του Συντάγματος, ώστε να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη. Αυτό ήταν άνευ προηγουμένου, πρωτοφανές στην Ισπανία. Αυτή αυτό δεν είχε θυγεί ποτέ μέχρι τότε. Οποτεδήποτε προτινόταν αναθεώρηση στην Ισπανία, η απάντηση ήταν ότι δεν πρέπει να στήγεται το Σύνταγμα που αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, χωρίς οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή και σχεδόν μια νυχτή. Άλλαξε το άρθρο αυτό του Συντάγματος και όπως έχουμε συζητήσει πάρα πολύ στα διάφορα κινήματα για τον λογιστικό έλεγχο του χρέους στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό καθιστά το χρέος απεχθές.